είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ένας από τους ανθρώπους που προσπάθησε εγκαίρως να πει μερικά πράγματα, όχι με υψηλούς τόνους, με ένα ήπιο ύφος, γιατί εκείνο που τον ενδιέφερε δεν ήταν να πανικοβληθεί ο κόσμος, ήταν να ενημερωθεί από τη μια και από την άλλη να δώσει κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της ιστορίας. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Επειδή ξέρετε, βλέπουμε ότι στην κεντρική ενημέρωση σιγά σιγά φεύγει από το κάδρο η περιοχή. Στο κάδρο είναι κάπως η Θήβα, αλλά και εκεί βλέπω έρηδες. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά επιστημονικά, αν θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε μία με πολλά εισαγωγικά κανονική μετασεισμική ακολουθία. Η μετασεισμική ακολουθία ακολουθεί την πορεία της έτσι όπως είναι η φυσιολογική πορεία και η αναμενόμενη. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω το έχουμε πει όλοι και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Θα έχετε μετασεισμούς, μερικοί όπως έχω πει μπορεί να προσεγγίσουν ξανά το 5 ή και να το υπερβούν, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα με το 5,3. Δεν έχει εκλείψει ακόμα η πιθανότητα αυτή, όμως σε κάθε περίπτωση έχει πάρει την πορεία της. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο προέχει, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι η σταδιακή αποκατάσταση, η κοινωνική αποκατάσταση. Και κάτι που ήθελα να πω, για να μην το ξεχάσω, γιατί προχθές την εξαιρετική εκπομπή σας, πραγματικά εξαιρετική, δεν σας γνωρίζω προσωπικά και δεν κολακεύω κανένα από τηλεοράσεως, ξέχασα να το πω. Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία ότι όσο απομακρυνόμαστε από το χρόνο που έγινε ο σεισμός, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να κερδίσουμε ευεργετήματα για την περιοχή μας που έχει καταστραφεί από την κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβουν πάρα πολύ γρήγορα όλοι οι πολιτικοί παράγοντες της περιοχής, και λέω πολιτικοί παράγοντες, όλοι οι βουλευτές ανεξαρτήτως παρατάξεων και, όλες οι τοπικές αρχές, ότι ό,τι είναι να κερδίσουν πρέπει να το πιέσουν τώρα, τάχιστα, όσο περνάει ο χρόνος. Μειώνονται οι πιθανότητες να σας δώσουν ευεργετήμα. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά το αρχικό, εσείς έχετε εμπειρία, το καταλαβαίνετε, σοκ που έχει προκληθεί σε κοινωνία, φορείς κτλ. Υπάρχει ένα γενικευμένο για την ώρα μούδιασμα. Εσείς λέτε ότι τώρα πρέπει όλα τα σφυριά της πίεσης στο κεντρικό κράτος, ανεξαρτήτως παρατάξεων, τοποθετήσεων κτλ. Τώρα πρέπει να πέσουν όλα τα σφυριά μαζί, διότι όσο απομακρυνόμαστε, προφανώς θα συμβούν άλλα, θα μπουν άλλες προτεραιότητες. Είναι και αυτό, είναι και η ελληνική γραφειοκρατία. Έτσι ακριβώς. Ήδη περνάνε οι μέρες. Πρέπει να πιέσουν ό,τι είναι δυνατόν να το κερδίσουν υπέρ του κοινωνικού συνόλου της περιοχής που καταστράφει. Κύριε Παπαδόπουλε, ας μείνω λίγο στο επιστημονικό. Όχι ότι αυτά που λέτε δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, αλλά θα δούμε μετά την κοινωνική προέκταση. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε από τους ανθρώπους που είπαν ότι εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα σεισμικής εικόνας ανατολικά του Ηρακλείου. Χθες είχα άλλο συναδελφό σας σεισμολόγο που είπε ότι δεν μπορεί να μιλάμε για άγνωστα και γνωστά ρήγματα. Είμαστε σε μια ρηξηγενή ζώνη ούτως ή άλλως στην περιοχή. Υπάρχει κάτι όμως που σας προβληματίζει, γιατί και εσείς είπατε ότι είναι μια τομή ο σεισμός των 6 Ρίχτερ πάνω στο έδαφος Κρήτης πια και όχι σε θαλάσσιο χώρο. Τομή ως προς τη σκέψη, όχι δεν τα έχετε υπόψη σας αυτά. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί με τους σεισμούς της Κρήτης επί πολλά χρόνια. Έχω δημοσιεύσει 2 βιβλία, στα οποία έχω αποδελτιώσει και περιγράψει περισσότερους από 200 σεισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ό,τι ξέρουμε και δεν ξέρουμε για τους σεισμούς της Κρήτης υπάρχει σε αυτά τα 2 βιβλία. Κυριολεκτικά από γεωλογική άποψη, από αρχαιολογική, από ιστορική και από τις ενόργανες καταγραφές. Mm-hmm. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε καταγράψει, δεν γνωρίζαμε. Δεν λέω ότι δεν έγινε. Φαίνεται ότι έγινε στο παρελθόν. Δεν το γνωρίζουμε. Σεισμός αυτής της τάξης του μεγέθους, γύρω στο 6, πάνω στη σειρά. Γύρω-γύρω ξέρουμε πολλούς. Πάρα πολλούς. Mm-hmm. Και τους ξέρουμε και σε πρόσφατο χρόνο. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν ένας εντός εισαγωγικών μύθος ότι η Κρήτη είναι απρόσβλητη από χερσαίους σεισμούς και ότι απειλείται από υποθαλάσσιους, οι οποίοι πολλές φορές λόγω της απόστασης δημιουργείται και μια ασπίδα ασφαλείας και έτσι περνάει στα μαλακά, να το πω με απλά λόγια.
τώρα ο μύθος αυτός κατερρίφθη. Γνωρίζουμε πλέον με μεγάλη ακρίβεια αυτό το φαινόμενο και προφανώς υπάρχουν και άλλες περιοχές επάνω στην Κρήτη και άλλα ρήγματα γνωστά ή λιγότερο γνωστά. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω πει είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας έχει περάσει στην ιστορία, θα το καταλάβει η σεισμολογική κοινότητα, η νεότερη, θα το καταλάβει τι ακριβώς εννοώ και ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο σκέψης με τον οποίο υπολογίζουμε εμείς οι σεισμολόγοι το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου είτε στην Κρήτη είτε σε άλλη περιοχή της χώρας. Και τέτοιοι σεισμοί εκπλήξεις που έγραψαν ιστορία έχουν υπάρξει και άλλοι στο παρελθόν στην Ελλάδα. Τον πιο πρόσφατο τον αναφέρω είναι ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999 που προκάλεσε 153 θύματα μόνον 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, 18 χιλιόμετρα από την Ακρόπολη. Έτσι πάντως δουλεύει η επιστήμη της σεισμολογίας, με την συνεχώς εμπλουτιζόμενη γνώση και εμπειρία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, η συγκεκριμένη περιοχή σε αυτό που εσείς έχετε ονοματίσει ένα πλέγμα ανατολικά του Ηρακλείου, κατ' εσάς, αφού είναι μία τομή, μέχρι εκεί έφτανε η δυναμική του σεισμού? Το ρωτώ απλοϊκά, όσο πιο απλοϊκά, γιατί έτσι συζητάμε μεταξύ μας οι απλοί πολίτες, οι μη επαείοντες. Θέλω να πω, πάνω από 6 δύσκολα θα έδινε αυτή η περιοχή και σε αυτό το πλέγμα υπάρχει άλλο σημείο που αν δώσει μεγάλο σεισμό μπορεί να υπερβεί το 6? Αυτό το δυναμικό είχε προς το παρόν τουλάχιστον, το συγκεκριμένο ρήγμα, αυτό το σεισμό έδωσε. Και το μέγεθος είναι 6, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Σε κάθε περίπτωση άλλα ρήγματα μπορεί να έχουν λίγο μεγαλύτερο δυναμικό ή λίγο μικρότερο. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό, διότι δεν έχει γίνει ακόμα εκείνη η λεπτομερής μελέτη που χρειάζεται και οι μελέτες αυτές απαιτούν χρόνο και απαιτούν, αν θέλετε, και μία σύμπνοια. Απαιτούν σύμπνοια γιατί εμπλέκονται πολλές ειδικότητες. Οι κατηγορίες που ακούω ότι ο Α δεν είναι σεισμολόγος και δεν πρέπει να μιλάει και να το λέει αυτό ένας γεωφυσικός πετρελαίων δεν νομίζω ότι βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου και ο γεωφυσικός πετρελαίων θα μπορούσε να μας βοηθάει. Αλλά πάνω απ' όλα βοηθάει ο σεισμολόγος, ο τεκτονικός γεωλόγος, ο κλασικός γεωλόγος, ο γεωφυσικός. Λοιπόν, έτσι μόνον θα προχωρήσουμε με την μελέτη την πολυκλαδική και από την τεκτονική άποψη και από τη σεισμολογική και από την, αν θέλετε, επιστήμη της μελέτης του κινδύνου. Γιατί σήμερα η επιστήμη έχει ειδικό κλάδο που λέγεται risk assessment, δηλαδή καθορισμός του κινδύνου, μελέτη του κινδύνου, το επίπεδο του κινδύνου που απειλεί μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου φτάνει ακόμα και μέχρι τα κοινωνικά θέματα. Διότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο αν θα είναι 6 ρίχτερ ή όχι, τι επίδραση θα έχει, ποια είναι τα σενάρια που κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν συνεζητείται στη Βουλή ο νέος νόμος για την πολιτική προστασία, είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος. Και πήγα και είπα τη γνώμη μου. Μεταξύ των άλλων, είπαμε, εγώ τουλάχιστον, είπα και έχουν μπει μέσα στο νόμο. Το ένα, ότι σε κάθε περιφέρεια της χώρας πρέπει να οργανωθεί επιχειρησιακό κέντρο. Μπήκε στο νόμο. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερον πράγμα, σενάρια κινδύνου. Αυτή είναι η διεθνής πρακτική. Παντού. Παντού. Και στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συνεργάζομαι, από εκεί τα άμαθα κι εγώ. Δεν είμαι σοφός. Έτσι προχωράμε. Σενάρια κινδύνου. Τι θα πει σενάρια κινδύνου? Εντοπίζουμε, να το περιορίσουμε στους σεισμούς, μην πάμε σε άλλα είδη κινδύνου. Εντοπίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα ρήγματα, ποιες είναι οι πιθανές αιστείες ισχυρών μελλοντικών σεισμών και με βάση την εκτίμηση που έχουμε για τους μελλοντικούς σεισμούς κάνουμε εκτίμηση πλέον των επιπτώσεων αυτών των σεισμών. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην οικονομία. Αυτά είναι τα σενάρια κινδύνου. Έτσι ώστε οι αρχές να έχουν πλέον ορατό όλο το φάσμα των επιπτώσεων μπροστά τους και να μπορούν να δουλεύουν. Άρα είμαστε πίσω ακόμα. Είμαστε πίσω. Μπράβο. Χρειάζεται σχέδιο και εγώ με βάση αυτό που ξεδιπλώνατε αντιλαμβάνομαι
ότι ο σεισμός είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση στην οποία μπορεί να παίζει ρόλο η έντασή του 6-6,5-7 ρίχτερ, μπορεί να παίζει ρόλο το βάθος του αν είναι μικρό ή μεγάλο, μπορεί να παίζει ρόλο η επιτάχυνση. Δεν είναι, εσείς δεν κοιτάτε ένα πράγμα. Εμείς οι πολίτες λέμε α, είναι εξάρις, είναι μεγάλος. Μπορεί να είναι εξάρις σε 80 χιλιόμετρα βάθος, μπορεί να είναι πενταμισάρις σε 2 χιλιόμετρα και να έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά, σωστά? Ασφαλώς, ασφαλώς. Στις 27 Νοεμβρίου του 2020 στα δυτικά της Κρήτης, κοντά στις ακτές, έγινε ένας εξάρις σεισμός βάθος. Έγινε απλώς έντονα αισθητός, δεν ξέρω πώς τον θυμούνται. Mm-hmm. Ήταν την επόμενη μέρα που είχαμε τον καταστροφικό σεισμό στην Αλβανία. Έτσι, σωστά. Για να φέρω, σωστά, για να φέρω το συνειρμό. Λοιπόν, ποιος τον θυμάται? Σχεδόν κανένας. Γιατί δεν είχε επιπτώσεις. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Πείτε μου σας παρακαλώ μια εντελώς χρηστική πληροφορία. Λέτε ότι θα περάσει ένα χρονικό διάστημα, προφανώς δεν θα ήταν ρίσκο να πούμε 1-1,5, μπορεί να είναι και 2 μήνες, δεν θα πάρει κάποιος τηλέφωνο να πει μα κύριε Παπαδόπουλε λέγατε 1,5, με τα σεισμικής ακολουθίας που είπατε μπορεί να δώσει και 5 και 5,1 και 5,2. Με την καταπώνηση, δεν είστε μηχανικός βεβαίως, αλλά με την καταπώνηση των κτηρίων και πολλά από αυτά είναι ημικαταστραμμένα ή σε μια ημιτελή πια κατάσταση τα έχει αφήσει ο σεισμός. Θα συνιστούσατε για αυτό όλο το διάστημα να αποφεύγουν οι πολίτες να μπαίνουν στα σπίτια? Και πόσο εύκολο είναι αυτό όταν μέσα έχεις πράγματα της καθημερινότητάς σου? Νομίζω ότι είναι πλέον σαφές και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ακριβώς για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι όποιος έχει σπίτι το οποίο έχει πάθει βλάβες, εμφανείς, τις βλέπει από το σεισμό, δεν το χρησιμοποιεί μέχρι ένα χρονικό σημείο. Ποιο είναι αυτό το χρονικό σημείο? Μέχρι τότε που θα έρθει το συνεργείο των μηχανικών και θα κάνει το χαρακτηρισμό. Κόκκινο-κίτρινο. Mm-hmm. Μετά θα έρθει ο δεύτερος χαρακτηρισμός. Η δευτεροβάθμια, ο δευτεροβάθμιος έλεγχος. Εκεί θα είναι το πράσινο, το κίτρινο, το κόκκινο. Εκεί ξεκαθαρίζουν πλέον τα πράγματα. Μπορεί σε ορισμένους να έχουν πάει ήδη. Δεν το γνωρίζω ειλικρινά. Έχει επεκταθεί. Δυστυχώς, ο δευτεροβάθμιος αργεί. Δυστυχώς δεν πάει εκ παραλλήλου και αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει εκ παραλλήλου. Δηλαδή, είναι δύσκολο αυτό τεχνικά. Mm. Είναι δύσκολο. Θα πρέπει να τελειώσει ο χαρακτηρισμός. Και για κάποιον άλλο λόγο. Θα πρέπει να δοθεί προς την κεντρική κυβέρνηση ποια είναι η σεισμόπληκτη περιοχή. Mm. Για να καθοριστεί με ακρίβεια η σεισμόπληκτη περιοχή και να εφαρμοστούν τα ευεργετήματα, λίγα ή πολλά, όποια είναι, θα πρέπει να έχει τελειώσει ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Και ειδικά στην περιοχή εκεί που είναι όχι μόνο το Αρκαλοχώρι, αλλά και πολλά χωριαδάκια. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε καλύτερα. Σωστά, πολλά σωστά. Χωριά. Εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα ζητήματα. Που είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι μαθαίνω και έχουν πολύ μεγάλα πρόβλημα. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος. Άρα, για να έρθω στο αρχικό σας ερώτημα, κανείς δεν το χρησιμοποιεί. Με ό,τι αρνητικές συνέπειες κοινωνικές σημαίνει αυτό, διότι προκύπτει το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα που θα πάει ο κόσμος. Βεβαίως. Και επίσης, όσο διαρκεί η κύρια φάση της μετασεισμικής ακολουθίας, τουλάχιστον 1, 1,5, 2 μήνες, δεν θα πρέπει να γίνονται επισκευές. Διότι οι μετασεισμοί τις χαλάνε τις επισκευές. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχετε δίκιο και είναι κρίσιμο κομμάτι να προσεχτεί ιδιαιτέρως αυτό. Βεβαίως. Όσο και αν αυτό επιφέρει επίσης αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, ο άλλος θέλει να επισκευάσει, να μπει μέσα ή να μην χειροτερέψει το κτίριο. Μάλιστα, δεν γίνουν επισκευές. Μετά το δίμηνο, τρίμηνο, ας πω εγώ, θεωρείτε ότι μπαίνουμε, ή θα μου πείτε εσείς τώρα με το σεισμό συμβόλαιο, δεν υπογράφεις. Θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση, να το πω έτσι, σχετικής ηρεμίας μετά? Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Και μπαίνουμε και στα σπίτια, εφόσον βέβαια οι γνωματεύσεις των μηχανικών το επιτρέπουν. Ασφαλώς. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Και τώρα μπορεί να μπει κανείς. Θα το ρισκάρει όμως. Θα είναι πλέον με δική του πρωτοβουλία υψηλού ρίσκου. Είναι σαν τον ανεμβολίαστο. Που λέει: εγώ αψηφώ και τους μηχανικούς και τους γιατρούς. Να το λέω παράλληλα και για τις δύο περιπτώσεις. Το οποίο δεν είναι καθόλου σωστή τακτική. Πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για το κοινωνικό σύνολο. Κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό το πλέγμα ανατολικά του Ηρακλείου, αν είναι ένα κομμάτι που κατά τη γνώμη σας χρήζει άμεσης επιτήρησης, να το πω έτσι, είναι ποιο? Είναι προς το Γιούχτα,
με την έννοια της εγκύτητάς του και προς το μεγαλύτερο αστικό ιστό που είναι το Ηράκλειο. Δεν θα έλεγα μόνον. Δεν θα λέγατε μόνο. Όχι, το έχω μελετήσει το ρήγμα παλιότερα με συνεργάτες μου. Το έχω υπόψη μου. Είναι και άλλα ρήγματα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι θέμα προσωπικής γνώμης. Mm-hmm. Είναι θέμα συλλογικής γνώμης. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αρχές πρέπει να παίρνουν μια πρωτοβουλία. Να μην σέρνονται πίσω από τα γεγονότα. Έχω πει επενετικά λόγια για την περιφέρεια Κρήτης. Γιατί το είπα? Δεν γνωρίζω κανέναν κύριο. Μην νομίζει κανείς ότι γνωρίζω το προσωπικά τον κύριο Αρναουτάκη και θέλω να του κάνω επιδαψιλές. Όχι. Έχω εμπειρία και παρακολουθώ και βλέπω ποιες είναι οι βασικές περιφέρειες στη χώρα, για παράδειγμα, οι οποίες παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες και έχουν ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Θα μπορούσε λοιπόν η περιφέρεια της Κρήτης ή η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, μια και έχουμε τώρα το πρόβλημα της Θήβας, ή η περιφέρεια Ανατολικής ή Δυτικής Μακεδονίας, λέω παραδείγματα, mm-hmm, να συγκαλέσει μια σύσκεψη σε ανύποπτο χρόνο σεισμολόγων, επιστημόνων, ένα στρογγυλό τραπέζι και να πει: εγώ από τον νόμο πρέπει να κάνω σενάρια κινδύνου, από τον νόμο πολιτικής προστασίας που σας προανέφερα του Φεβρουαρίου του 2020, μάλιστα, για να κάνω σενάρια σεισμικού κινδύνου για την Κρήτη. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξω? Πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε τις πιθανές αιστείες και τα ρήγματα. Πολύ ωραία. Πώς θα διευρύνουμε με εγκυρότητα τις γνώσεις μας για τα ρήγματα? Υπάρχει προεργασία. Υπάρχει προεργασία. Αλλά χρειάζεται να είμαστε περισσότερο ακριβείς από εδώ και πέρα και περισσότερη μελέτη σε βάθος. Να διευρύνουμε τις γνώσεις μας. Ήταν ελλιπής η γνώση. Το απέδειξε ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Να κάνουν, για παράδειγμα, μία ημερίδα. Να έρθουν όλοι και να μιλήσουν. Ένα στρογγυλό τραπέζι, όπως θέλετε ας το πείτε. Mm-hmm. Μία ημερίδα. Και δεν είναι ούτε κοστίζει ιδιαίτερα, ούτε νομίζω, εάν οργανωθεί σωστά, με τη συμβουλή 2-3 προσώπων για το πώς οργανώνονται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα είναι τεράστια συμβουλή. Και η αρχή, όποια κι αν είναι αυτή, θα παραδώσει. Αύριο μεθαύριο θα παραδώσει. Θα έρθουν κάποιοι άλλοι να βρουν κάποιο έτοιμο υλικό να προχωρήσουν σιγά σιγά. Να υπάρχει ένα manual, έχετε δίκιο. Ρωτάει. Με έναν προγραμματισμό, mm-hmm, και με ένα στόχο. Και με ένα στόχο. Καταλάβατε. Αυτό. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο ακροατής ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Παπαδόπουλο. Εάν γνωρίζει εμπειρικά και θέλει να μας πει, έχει κάποιο παράδειγμα από κάποια άλλη ευρωπαϊκή στο χώρα να μας αναφέρει του πώς αντιδρούν άλλοι φορείς στο εξωτερικό σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικών φαινομένων για την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων, αν υπάρχει κάποια έτσι προτέρα εμπειρία του? Ναι, νομίζω ότι το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι της Ιταλίας, για το πώς συμπεριφέρεται και πριν και μετά τους σεισμούς, και θέλω να μιλήσουμε εδώ για τους σεισμούς, όχι για άλλες φυσικές καταστροφές και ξεστρατήσουμε. Νομίζω ότι προσφέρει πολύ καλά παραδείγματα η Ιταλία. Και προσφέρει πολύ καλά παραδείγματα για δύο βασικούς λόγους. Και αυτά εξέλιξε η Ιταλία μετά μεγάλες καταστροφές που είχε στη δεκαετία του 80. Επλήγει πολύ από πολλοί νεκρούς και είπαν: όπα, εδώ έχουμε πρόβλημα. Θα οργανωθούμε, παιδιά. Θα οργανωθούμε. Και τι έκανε η Ιταλία? Πρώτον, συγκρότησε Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν είχε, όπως μέχρι τώρα εμείς μέχρι πέρυσι, Γενική Γραμματεία. Το λέω επί χρόνια και είμαι ευτυχής που και αυτή η πρότασή μου ακούστηκε. Και έγινε πλέον Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι νέα ιδέα. Την έχω γράψει εδώ και πολλά χρόνια την ιδέα. Και την είπα και στη Βουλή. Δεύτερον, συγκρότησε επιχειρησιακά κέντρα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Από εκεί εμπνεύστηκε και εγώ τη δική μου πρόταση για την Ελλάδα. Και σε επίπεδο λοιπόν περιφέρειας γίνεται η σοβαρή δουλειά εκεί. Εκεί γίνονται τα σενάρια κινδύνου και εκεί αμέσως μετά από μια καταστροφή υπάρχουν οι περισσότερες υποδομές έτοιμες. Τα κοντέινερς είναι έτοιμα και περιμένουν την επόμενη καταστροφή. Οι σκηνές είναι έτοιμες και περιμένουν την επόμενη καταστροφή. Και όχι με κουβέρτες του 58 τρύπιες. Ακριβώς. Να μυρίζουν. Μάλιστα. Ακριβώς. Το ηφαίστειο του Βεζούβιου, όταν ξαναεκραγεί, και το ξέρουμε ότι θα εκραγεί,
ενδεχομένως θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι από το Μητροπολιτικό Κέντρο της Νάπολη στην Ιταλία. Και η πολιτική προστασία έχει εδώ και πολλά χρόνια μεριμνήσει και έχει κάνει ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς θα αντιμετωπίσει, πώς θα μετακινήσω, σου λέει, 200.000 ανθρώπους. Άρα αυτό είναι το κρίσιμο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαδόπουλο. Από τα πριν λοιπόν έχεις το σενάριο κινδύνου και τα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα, ξέρετε, που προβλέπονται μέσα στο σχέδιο εγκέλαδο. Ναι. Το οποίο το λέω και το ξαναλέω. Μισό λεπτό. Άλλη μεριά. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλο. Κάνε μου τη χάρη, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η σκέψη που ξεδιπλώνεται σήμερα, για να μπαίνουμε και επί του πρακτέου. Εγώ θυμάμαι κάτι εικόνες από το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που έχει κάτι γιγαντοοθόνες με κάμερες real time, ακόμη και μέσα στα ηφαίστεια και στα υπόγεια κάτω. Αυτό το Υπουργείο που λέτε εσείς έχει μέχρι και ελικόπτερα έτοιμα να απογειωθούν, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν εντολή από εδώ και από εκεί. Είναι ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός και αρμόδιος Υπουργός με τον επιτελάρχη. Τόσο ετοιμότητα. Μάλιστα. Ασφαλώς. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, προβοκατόρικα αν θέλετε, ως δημοσιογράφος. 27 Ιουλίου η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου λέει ότι εδώ κάτι συμβαίνει στα Αρκαλοχώρη, στην περιοχή εν πάση περιπτώσει, και ενεργοποιηθείτε. Το σχέδιο εγκέλαδος είναι η πολιτική προστασία να ενημερώσει τις κατατόπους πολιτικές προστασίες, περιφέρειες και δήμους και τελειώσαμε. Αρκεί αυτό. Θα σας πω. Αυτό προβλέπεται και νομίζω ότι θεωρητικά είναι ορθό. Θεωρητικά. Θα το εξηγήσω γιατί θεωρητικά. Δεν μπορεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τώρα είναι πια εγκολπωμένη μέσα στο Υπουργείο αυτό. Έτσι, το καινούργιο Υπουργείο. Λοιπόν, να τρέχει σε όλες τις γωνιές της χώρας. Με ποιους θα τρέχει? Με το δικό της προσωπικό? Προφανώς όχι. Με τις τοπικές αρχές θα τρέχει. Θέλω να πω ότι διαβιβάζεται αυτό το πόρισμα στις τοπικές αρχές, αλλά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν τους αφήνει μόνους, τους παρέχει τεχνογνωσία, όπως τεχνογνωσία, οδηγίες δηλαδή, παρέχει και ο ΟΑΣΠ, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, και έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία ο ΟΑΣΠ σε αυτά τα θέματα, που είναι διαθέσιμη σε όλους. Το μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό είπα θεωρητικά, είναι ότι και στις περιφέρειες, αλλά κυρίως στους δήμους, υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Ελλείψεις σε εξοπλισμό, ελλείψεις σε προσωπικό. Σωστό. Σε προσωπικό και ελλείψεις σε πόρους. Χρήμα δηλαδή. Καταλάβατε. Όμως, το καταλάβαμε στην πράξη, κύριε Παπαδόπουλα. Πεδείχτη. Υπάρχει όμως και η άλλη τώρα πλευρά του νομίσματος, γιατί όλα τα νομίσματα έχουν και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Η εμπειρία και η μακρόχρονη διαδρομή που έχω μου επιτρέπει να έχω μια περισσότερη ίσως ελευθερία στο να λέω λίγο καυτές απόψεις παρά άλλοι συναδελφοί μου. Την άλλη πλευρά του νομίσματος. Εάν ένας δήμος ξοδέψει το καλοκαίρι 60 και 70 χιλιάδες για να προσκαλέσει μια γνωστή τραγουδίστρια με όλο της το συγκρότημα, πώς θα φαινότανε εάν από την άλλη μεριά θα έλεγε, ξέρετε, δεν έχω μηχανικούς να κάνουν τον προσεισμικό έλεγχο κτηρίων και δεν προχωρά όμως ταυτόχρονα στο να αναθέσει σε έναν ιδιώτη με 10 μηχανικούς και να το κάνει αυτό μέσα σε ένα μήνα. Πώς θα φαινότανε. Και δεν αναφέρομαι σε κάποιο Δήμο τη δική σας περιοχή. Όχι, όχι, σαφές. Λέω ως παράδειγμα, διότι νομίζω ότι υπάρχουν και τέτοια παράδειγμα. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Εγώ θα σας το πάω αντίστροφα. Μετά το σεισμό, είναι δυνατόν στους σχεδιασμούς των προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο περιφέρειας και Δήμων να συζητάμε πια για ανάπλαση πλατιών, παγκάκια ή πολιτιστικές εκδηλώσεις ή επιχορηγή σε πολιτιστικούς συλλόγους, όταν έχεις μια νέα πραγματικότητα καταστροφής που αγγίζει 30-35.000 ανθρώπους? Πρέπει να δεις άλλες προτεραιότητες, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, θα πρέπει εκεί να δοθεί όλη η δύναμη. Όλοι οι πόροι πρέπει να πάνε εκεί, να γίνει καλύτερη η περιοχή, και μπορεί να γίνει. Το παράδειγμα της Καλαμάτας του 1986 είναι πολύ καλό. Να γίνει αυτό και μετά βεβαίως μπορεί να εγκαταληφθεί εντελώς και το πολιτιστικό πρόγραμμα, δεν λέω εγώ, αλλά δεν είναι το κύριο. Μάλιστα. Δεν είναι η κύρια μέρημνα. Για να επιστρέψω λίγο στο πεδίο το επιστημονικό. Εδώ, 4 μήνες, το ξέρετε καλά, παππούδες, γιαγιάδες, νεότεροι δεν κοιμόντουσαν στην περιοχή. Δηλαδή, ιδίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έχουν και ένα άλλο ωράριο, αν θέλετε, 3 η ώρα αν σηκωνόντουσαν απάνω τα ξημερώματα, τελείωνε ο ύπνος εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι κουρασμένοι, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, τα έχουμε γνωρίσει από πρώτο χέρι. Το γνωρίζω, βέβαια. Κουρασμένοι 11 και 12. Άνθρωποι που είχαν αρχίσει να έχουν ψυχολογικά ζητήματα. Ξαφνικά βλέπουμε μετά από αυτήν την ιστορία να έχει ξεσπάσει, όχι από όλους, αλλά από ένα κομμάτι,
και ένας πόλεμος ή μια αρένα είναι λόγος? Δεν έχεις λόγο εσύ, έχω λόγο εγώ. Δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ. Ένας είναι ο ταραξίας. Χρόνια τώρα, ένας είναι ο ταραξίας. Και τον γνωρίζουμε όλοι. Και νομίζω ότι εκεί τον γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από όλους. Και δεν είναι ντόπιος. Ναι, αλλά... Ένας είναι ο ταραξίας στη σεισμολογική κοινότητα της χώρας εδώ και δεκαετίες. Ναι, αλλά... Τον γνωρίζουμε όλοι και τον γνωρίζετε όλοι. Ναι, εκεί. Αλλά, κύριε Παπαδόπουλε, εδώ... Γιατί έρχεται και κάνει ταραχές και εκεί. Μισό λεπτό. Δεν προκύπτουν μερικά εύλογα ερωτήματα. Όταν ο ένας σεισμολόγος λέει εδώ δεν ήταν γνωστό αυτό το κομμάτι του ρήγματος και ενεργοποιήθηκε. Και τώρα που ενεργοποιήθηκε φέραμε μηχανήματα ευτυχώς και τα μετρήσαμε. Αυτό δεν είναι θετικό τουλάχιστον, θα πει κάποιος. Αφαλώς. Μάλιστα. Αφαλώς. Από έτσι, την άλλη υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε όχι, ήταν γνωστά τα ρήγματα. Καταλαβαίνετε τι σπράττει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι ήταν το ρήγμα γνωστό μέχρι ενός σημείου. Οι γνώσεις που έχουμε τώρα είναι πολλαπλάσιες. Mm. Γιατί γίνονται οι σεισμοί. Έγινε ο σεισμός. Ο σεισμός, ξέρετε, έχει καταγραφεί παγκοσμίως από όλα τα σεισμογραφικά δίκτυα του κόσμου. Παίρνουμε πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες από αυτές τις καταγραφές στην άλλη πλευρά της γης και μας φωτίζουν για τις ιδιότητες του ρήγματος, για το πώς κινήθηκε το ρήγμα. Πρέπει να σας πω ότι η επιφανειακή καταβήθηση έχει ήδη υποθεί, ήταν μεταξύ 14 και 18 εκατοστών στην επιφάνεια. Mm-hmm. Μέσα στην εστία ξέρουμε πόσο ήταν. Ένα μέτρο. Ένα μέτρο και 10 εκατοστά. Ένα μέτρο και 10 εκατοστά μέσα στην εστία. Ήδη το γνωρίζουμε και αυτό την έρευνα που κάνουμε. Λοιπόν, ένα μέτρο και 10 εκατοστά μέσα στην εστία, δηλαδή σε βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα. Εκεί που έγινε το κύριο σπάσιμο του ρήγματος. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε βεβαίως από πριν. Γνωρίζουμε κάποιες γενικές ιδιότητες του ρήγματος. Ναι, το ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί το ρήγμα. Δεν ξέραμε ούτε το σεισμικό του δυναμικό, ούτε τις πληροφορίες που λέω τώρα, που αποκομίζουμε μετά. Άρα θα πρέπει όλα να τα σκεφτόμαστε σε μια σχετική κλίμακα. Δεν μου λέτε, επειδή εσείς είστε και μέλος στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Ναι. Εδώ το αντίστοιχο Ινστιτούτο της Κρήτης. Εμείς ένα έχουμε που είναι στα πλαίσια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το οποίο έχει... Το γνωρίζω πολύ καλά. Α, έχει τα δικά γνωρίζω του... όλα τα δίκτυα. Μάλιστα. Είναι υπαρκτό καταρχάς, γιατί υπάρχει και μια αμφισβήτηση ότι, ξέρετε, δεν μετέχει στο εθνικό δίκτυο και παράτυπα μετρά ό,τι μετρά και μπορεί να βγάζει και λάθος στοιχεία. Έχετε εικόνα? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Το δίκτυο είναι υπαρκτό εδώ και χρόνια. Είναι αξιόλογο κατά τη δική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Είναι αξιόλογο διότι έχει σεισμογραφικούς σταθμούς σε πολλά σημεία επάνω στο νησί. Καταγράφει με πολύ επαρκή τρόπο την σεισμική δραστηριότητα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το υπογράφω αυτό, πάρα πολύ καλά, ότι είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων της χώρας. Και είναι μέλος διότι έχει υπογραφεί σύμβαση, γνωρίζω ότι έχει υπογραφεί σύμβαση, ανάμεσα στο δίκτυο αυτό που έχει το Ινστιτούτο Φυσικής του Εσωτερικού της Γης, όπως λέγεται, εδώ, της Κρήτης, ή μάλλον εκεί, εσάς της Κρήτης, με το Εθνικό Δίκτυο. Το οποίο στο κάτω-κάτω, το Εθνικό Δίκτυο, μην νομίζετε ότι είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός με δικά του κτίρια. Όχι. Είναι μια σύμβαση μεταξύ των βασικών σεισμολογικών φορέων της χώρας για να συνεργάζονται με συντονιστή το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Μάλιστα. Που είναι επικεφάλης. Λογικό είναι αυτό. Τώρα το ότι δεν συγκαλούνται συναντήσεις εδώ και χρόνια των εκπροσώπων των διαφόρων σεισμολογικών δικτύων από το επικεφαλής Ινστιτούτο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα, ελεγκταίο και αυτό. Αλλά ότι είναι και συνεισφέρει με τις καταγραφές το Ινστιτούτο Φυσικής του Εσωτερικού της Γης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τότε πώς άλλοι συναδελφοί σας λένε ότι όχι μόνο είναι δεν είναι, αλλά δεν θα σας αφήσουμε να μπείτε κιόλα σε αυτό. Λες και είναι χωράφι του καθενός. Εμάς πολίτες άλλο μας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε όλοι και με τις διαφωνίες. Ασφαλώς. Έτσι προχωράει η επιστήμη. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτοί που το λένε έχουν το όπλο του ψεύδου. Κύριε Παπαδόπουλε, επιτρέψτε μου, γιατί έχετε έτσι μια βαθιά γνώση και εμπειρία. Σας ρώτησα και την Παρασκευή που μας πέρασε, ακροθυγώς βέβαια, γιατί άλλο ήταν το επίκεντρο. Με αφορμή αυτά, άνοιξε μία συζήτηση που καλώς άνοιξε, αν θέλετε, αλλά νομίζω με λάθος τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει συνάδελφός σας, ο οποίος λέει: έχω στείλει δύο επιστολές
στην εταιρεία, στον εργολάβο που θα κατασκευάσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο και με γράφει, με συνδέει με Κάιρο, το λέω λαϊκά, τονίζοντάς του ότι πρέπει να αλλάξει τα σεισμικά προβλεπόμενα καθώς η επιτάχυση έφτασε 0,8G. Ερώτημα κρίσιμο. Στην εταιρεία θα απευθυνθείτε εσείς οι ειδικοί ή θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΑΣΠ και στο Υπουργείο Υποδομών για να αλλάξουν, αν πρέπει να αλλάξουν, να το κρίνετε όλοι μαζί, τους κανονισμούς. Ο εργολάβος δηλαδή θα παραλάβει από εσάς μία ειδοποίηση, τον Παπαδόπουλο, το Βαλιανά, το, δεν ξέρω, το Βαρότσο, το Τζελέντι, οποιονδήποτε. Και θα πει, α, τα αλλάζω επειδή μου το λέει ο Παπαδόπουλος. Έτσι γίνονται αυτά? Όχι βέβαια. Γίνονται και προς τους δύο δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι, όπως είπατε, από αυτόν που ενδεχομένως επιστημονικά ενδιαφέρεται και απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα. Και λέει, ξέρετε, κατά τη δική μου γνώμη, συνέβη αυτός ο σεισμός, όλα όσα προκύπτουν ως νέα γνώση από τον σεισμό τον τελευταίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτό κοιτάξτε πώς μπορείτε να το κοινοποιήσετε, να το γνωστοποιήσετε σε όσους είναι εντεταλμένοι να κατασκευάσουν το νέο αεροδρόμιο. Και εντεταλμένοι βέβαια για την μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας. Υπάρχει, αυτός είναι ο θεσμικός τρόπος. Το να απευθύνεσαι απευθείας είναι αντιθεσμικός. Δεν είναι θεσμικός τρόπος. Είναι αντιθεσμικός. Μα συγγνώμη, υπάρχει ένα ερώτημα που έχει σχέση με το θεσμικό. Καλά το θέτετε. Συγγνώμη, ο εργολάβος απευθείας από εσάς θα κληθεί να κάνει ή να εξετάσει τις όποιες μελέτες και αλλαγές ή η οργανωμένη συντεταγμένη πολιτεία θα θέσει, αν κρίνει με τους ειδικούς και με εσάς μαζί, τα όρια μεγαλύτερα, μικρότερα, πιο φθηνά, πιο ενισχυμένα κτλ. Ποιος θέτει δηλαδή το πεδίο τελικώς? Διότι αν είναι εσείς να το ρυθμίζετε με τον εργολάβο κάθε φορά, εγώ μπορεί αύριο το πρωί να είμαι κι εγώ, λέω, σεισμόλογος και να κρίνω ότι δεν επαρκεί για τα 0,8 να γίνει στα 0,15. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Ασφαλώς δεν είναι αυτός ο τρόπος και νομίζω το απάντησα. Υπάρχει τώρα το, η άλλη οδός, η οποία επίσης είναι επιβεβλημένη. Θα πρέπει η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, ναι, η οποία εποπτεύει όλο το έργο και βεβαίως είναι υπεύθυνη και για το θέμα της σεισμικής επικινδυνότητας, να απευθυνθεί και εκείνη ενδεχομένως και να ρωτήσει. Εάν ήδη έχει γίνει η μελέτη, μήπως πρέπει να την τροποποιήσουμε? Πρέπει και εκείνη να απευθυνθεί. Και προφανώς πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με σκυροδέντες και τα λοιπά, αναμένοντας να δει θα τις πούνε και οι υπεύθυνοι φορείς. Έτσι δεν είναι? Το λογικό. Ενδεχομένως, εάν η απάντηση που θα πάρουν βεβαίως επηρεάζει την πορεία των έργων. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, για να είμαι ειλικρινής, σε ποιο σημείο βρίσκεται. Εγώ σας ρωτώ. Μιλάω για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Ποια είναι η σωστή? Η θεσμική. Η θεσμική, αυτό σας ρωτώ. Για πείτε μου λοιπόν, γιατί εδώ πέρα έχουν εμπλακεί συναδελφοί σας και σε τέτοια ζητήματα? Εδώ ακούω άλλο συναδελφό σας να λέει να ξαναπάμε στη θέση του υφιστάμενου αεροδρομίου στο Ηράκλειο, είναι πιο ασφαλής και να κάνουμε λοξό. Εγώ ξέρω ότι και εδώ έχουμε σεισμογενή τέτοια. Αλλά τώρα το θυμηθήκαμε. Δηλαδή τόσα χρόνια, τώρα. Τι ωφελεί αυτή η συζήτηση? Ναι. Διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή είναι κοντά, δεν είναι ο ένας με τον άλλον. Αντιλαμβάνεστε, σου λέει, άμα τα λένε οι σεισμολόγοι, με συγχωρείτε, τι γίνεται εδώ? Ασφαλώς. Και να μην παίζονται και συμφέροντα, τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η, ας το πούμε, η αρχή, ναι, η οποία είναι υπεύθυνη για το όλο έργο. Ποια είναι η αρχή που είναι υπεύθυνη? Είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι το Υπουργείο? Το Υπουργείο είναι, ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να πει, για ελάτε εδώ, και ξέρει πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, σε ποιους πρέπει να πει ελάτε εδώ. Να το ξαναδούμε το θέμα. Μα κύριε Παπαδόπουλε, αν εσείς έχετε... Λέω εγώ, αν πρέπει να πει, εγώ μπορεί να... Μισό λεπτό. Αν εσείς να γίνει πλωτό αεροδρόμιο, όπως... Κύριε Παπαδόπουλε, αν εσείς έχετε μία αντίρρηση, μία παρατήρηση, επιστημονικά κτλ. Θα την πείτε σε μένα ή θα την πείτε στους αρμόδιους φορείς πολιτείας, οι οποίοι από εκεί και πέρα θα αναλάβουν την ευθύνη ή θα το λάβουν υπόψη? Ασφαλώς, και... το είπαμε. Το είπαμε. Γι' αυτό είναι όρθιο. Βλέπετε, επιμένω, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν οι επιστολές απευθείας σε εταιρείες. Σε εταιρείες στέλνουν τις επιστολές επιστήμονες. Σε εταιρείες μπορεί να τις πούνε, κινήσου κι εσύ λίγο. Αλλά δώσε μου να κάνω μελέτη στην εταιρεία. Γιατί δεν το λένε στο κράτος? Αυτό θα το αποφασίσει, σε ποιον θα δώσει μελέτη η εταιρεία, θα το αποφασίσει εκείνη, με όρους διαφάνειας βεβαίως,
και όρους που προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Πείτε μου τώρα κάτι. Ποιος έχει και τα εφόδια να κάνει. Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι άλλο. Στο Αρκαλοχώρι εκκρεμούσε μία υπογραφή. Δεν είστε μηχανικός, αλλά έχει σημασία αυτό που θα σας ρωτήσω. Για να περάσει το νέο πολεοδομικό σχέδιο. Πρόσεισμο όλα αυτά. Μία υπογραφή. Γραφειοκρατικά κόλλησε στην υπογραφή. Τώρα η υπογραφή να μπει ή χρειάζεται μια επανεξέταση με τα νέα δεδομένα, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί. Ναι, επανεξεταστεί. Μάλιστα. Έτσι νομίζω. Από την εμπειρία που έχω. Πάμε τώρα στο. Διότι αλλάζουν τα πολεοδομικά, τα βασικά πολεοδομικά στοιχεία της περιοχής. Μάλιστα. Προφανώς αλλάζουν. Είστε σαφείς. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, δοθεί τις ευκαιρίες, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Θήβα είναι ανάλογη υπόθεση στη δραστηριότητά της με την περιοχή του Αρκαλοχωρίου? Είναι σε γενικές γραμμές, έχει διαφορές όμως. Έχει μερικές ιδιομορφίες σε σχέση με αυτό που συνέβη στο Αρκαλοχώρι, το οποίο, αν μου επιτρέπετε, ναι, θα ήθελα να πω ότι σαν επιτροπή, δηλαδή το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, 20 άτομα, όπως το είπατε, 21 Ιουλίου είχαμε κάνει ομόφωνα αυτό που είπαμε, πλην του Ταραξία, ο οποίος δεν είχε έρθει και ο οποίος μετά καθησύχαζε τον κόσμο. Όποιος θέλει, ας ψάξει να βρει τις δηλώσεις. Ας ψάξει να βρει τις δηλώσεις. Και νομίζω ότι δεν συνεισέφερε στην προετοιμασία της περιοχής, κάνοντας τις δηλώσεις καθησυχασμού. Δεν πρέπει κανένας να είναι ούτε επαγγελματίας ανησυχών, ούτε επαγγελματίας εφησυχαστής. Πρέπει να ακολουθεί αυτό που λένε τα επιστημονικά στοιχεία. Και βέβαια, μέσα από μία γραμμή, αν είναι δυνατόν, ομοφωνία στον επιστήμη. Και αυτό έγινε ομόφωνο που είπαμε τότε, ότι ενδέχεται να γίνει μεγαλύτερος σεισμός. Το ίδιο έχουμε πει και για την Θήβα. Οι διαφορές με την Θήβα είναι ότι στην Θήβα ξεκίνησε μια σεισμική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο του 2020, κράτησε 1,5 μήνα με μεγαλύτερο μέγεθος 4,6, σταμάτησε και ξανάρχισε 6 μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2021. Και έκτοτε συνεχίζεται. Και γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή των Ειδικών, ομόφωνα και πάλι, δύο φορές έχει συνεδριάσει για το θέμα αυτό, είπε ότι και εκεί θα πρέπει προληπτικά, ενδέχεται να γίνει μεγαλύτερο και να εφαρμοστεί προληπτικά το σχέδιο Αγγέλαδο. Δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να πει λεπτομερέστερα πράγματα. Δεν μπορεί να πει, ξέρετε, θα είναι 5 ή 5,5 ή 6. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Και δεν είναι και πολύ χρήσιμο. Έχετε δίκιο. Και διαγέλος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το επίπεδο του σεισμού που περιμένουμε. Η κτηθήσα εμπειρία και η γνώση στην περιοχή των Θηβών μέχρι τώρα, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, μακάρι να τα ξέραμε όλα, δείχνει ότι μπορεί να πάει και πάνω από 6 ένα σεισμός εκεί, δυνητικά. Αυτή είναι η δεύτερη βασική διαφορά. Ενώ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και σε όλη την Κρήτη, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, δεν γνωρίζαμε ισχυρό σεισμό μεγέθους περίπου 6, επάνω στην ξηρά, με επίκεντρο πάνω στην ξηρά, απέναντι στη Θήβα. Ασφαλώς γνωρίζουμε, έχουν γίνει σεισμοί το 1853, το 1893, το 1914, ισχυροί σεισμοί. Επειδή είμαστε πολύ πίσω στο χρόνο, στις ημερομηνίες που σας είπα, και δεν υπήρχαν ακόμα όργανα, τα μεγέθη είναι προσδιορισμένα με μεγάλη ανακρίβεια. Είναι στο περίπου. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ισχυρή σεισμή. Τώρα, αν ήταν 5,8, αν ήταν 6, αν ήταν 6,2, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν το ξέρουμε και αυτό. Για μπορεί να σας πω, ήταν εξάρι. Όχι, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Είναι 0,4, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία. Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε, έρχεται ένα μήνυμα. Ακούνε πολύ, φαίνεται σήμερα. Έχει ενδιαφέρον. Και είναι θετικό αυτό. Ο κόσμος καλό είναι να ακούει, να ενημερώνεται με ψυχραιμία, με λογική και δεν χρειάζεται διασπορά. Εδώ υπάρχει μια ηρεμία. Με ρωτάνε εδώ, μήπως η ιστορία της Θήβας ενεργοποιήσει παράπλευρα και πάμε σε ένα ρήγμα που ακούμε πολύ καιρό ότι φοβίζει πάντα τους επιστήμονες, το ρήγμα της Αταλάντης? Δεν έχουμε καμία ένδειξη για αυτό. Παιδιά, είναι μεγάλη απόσταση η Θήβα Αταλάντη, πρέπει να πω εγώ. Ναι, αλλά ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για κάτι τέτοιο και ούτε ξέρουμε και από την
ιστορία έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι το, θα έλεγα, να μην πω το αδύνατο, το εντελώς απίθανο. Κλείνοντας, κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα πρώτον συμπερασματικά τι έχετε να πείτε στους πολίτες που σας ακούνε και είναι 30-35.000 άμεσα ή έμεσα που αυτή τη στιγμή έχουν την επιβάρυνση της συνέπειες από τη μια, και ποια είναι και η γενικότερη επισήμανση, διότι το λέμε, αλλά πρέπει να ξανάρθει ένα σεισμός για να το θυμόμαστε, ότι ούτως ή άλλως είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Εκείνο το οποίο θα πω, και θα το πω, θα με συγχωρέσουν κάποιοι που με ακούν, οι ακροατές σας, το έχω ξαναπεί, είναι εύκολο να τα λέμε, δύσκολο να τα εφαρμόζουμε και να τα ακολουθούμε εκεί στη σεισμό περιοχή. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, χρειάζεται ενεργοποίηση από τις αρχές για να διεκδικήσουν πράγματα τώρα όσο είναι ακόμα νωρίς, και τρίτον οι ίδιοι οι πολίτες να αυτενεργούν, να ρωτούν, να ψάχνουν, να διεκδικούν για το τι είναι καλύτερο για την περιοχή τους. Όμως όχι παραλογισμούς. Δηλαδή, τι να πω τώρα, εντάξει, αναγκαστικά σε containers. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε άλλη λύση. Ελπίζω να γίνει. Έστω, να μην είναι στο δρόμο τουλάχιστον ο κόσμος. Μακάρι να μπορούσαν να τους βάλουν όλους σε πολυτελή ξενοδοχεία. Λέω τώρα. Συγγνώμη για την έκταση. Έτσι, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη. Αλλά ρεαλιστικά πράγματα, να τα διεκδικήσουν όμως. Και να πιέσουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Τους βουλευτές όλων των παρατάξεων. Όλων των παρατάξεων. Και την κεντρική κυβέρνηση διά των βουλευτών ή διά παραστάσεων απευθείας στην κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. Όλους να τους πιέσουν με καλό τρόπο, με υπομονή όμως και με επιμονή για να διεκδικήσουν πράγματα για να καλυτερεύσουν το αύριο. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κυρίως γιατί είστε ένας εξαιρετικός συνομιλητής, ανεξάρτητα από το ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί σας. Έχετε μια ολιστική προσέγγιση. Εμένα μου αρέσει ότι δεν στέκεστε μόνο σε αυτά που ξέρετε καλά, τις κλίμακες, τα επίκεντρα. Δίνετε και την κοινωνική διάσταση, και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί τελικώς η επιστήμη πρέπει να είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλο. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγει. Αλλιώς είναι θεωρία για τη θεωρία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Θα τα ξαναπούμε.